Ο Σιρ ήρθε για τέταρτη και φαρμακερή φορά αφού η ΑΕΚ τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή δίνοντας 1,5 εκατομμύρια ευρώ στις λασπάλμας που με τα μπόνους θα φτάσουν τα 1,7 για συμβόλαιο τριών συν 1 έτους. Ο Αργεντινός, που γνώρισε για άλλη μια φορά την αποθέωση Ελευθέρως Βενιζέλος, εκεί που βρέθηκαν και την νόμα Βρεοπαδί, δήλωσε λακωνικά πως είναι χαρούμενος που επέστρεψε σπίτι του. Από εκεί, κατευθείαν στα Σπάτα, όπου τον υποδέχτηκαν χαμόγελα και πειράματα, ενώ έχει συνάντηση με τον Βλάντα Μιλόγεβιτς, με τον νέον παλιό, να λέει πως είναι ακόμα έτοιμος για το απόψινό φιλικό αγώνα με τον Απόλεμο Μεσού, πριν περάσει ιατρικά. Η ανακοίνωσή του αναμένεται σήμερα για την επισημοποίηση του deal. Μένοντας στο φιλικό, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κυπριακή ομάδα στο ΆΚΑ σήμερα σε 9.30, σε πρόβα τζενεράλε πριν τα κρίσιμα μάτς για το Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Βέλσμο Μοστάρ ή Κολερέιν στις 22 και στις 29 Ιουλίου. Ο Βλαντίν Λόγεβιτ θέλει να δοκιμάσει πρόσωπα, πόδια και τιμότητα σαφέστατα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσει. Οι απουσίε είναι γνωστέ, αφού ο Κώστα Γαλανόπουλο, ο Στάκοβιτ και η δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Την ώρα που ούτε μια λενταλέκ ακολουθεί δικό του πρόγραμμα ένταξη. Η ΆΕΚΑ να ξεκινήσει το παιχνίδι με διάταξη 4-1-4-1 ή 4-2-3-1, ανάλογα με το ρόλο που θα έχει ο Πέτρο Μάνταλο στον άξονα. Ενώ από εκεί και πέρα τσιντώντα σαν στα δοκάρια. ο Λετζεάρο Τζαβέλα, δίδυμο στο δεξιά, Λόπε αριστερά ή ο ο Μιτάι, Σάκχοφ, δίδυμο με το Σιμάνσκι στον άξονα, με το Μάνταλο να συμπληρώνει την τριάδα, είτε σαν εσωτερικό χαφ είτε σαν δεκάρι. Ο Γκαρσία δεξιά ενώ διεκδικεί θέση και ο Τάνκοβιτ, ο Αλμπάνι αριστερά και ο Αντσαριφάν στην κορυφή.